Επιστροφή στο στούντιο κυρίες και κύριοι και ο Γιώργος Φελίδης είναι κοντά μας με το νέο μήνυμα Ζελένσκι Γιώργο. 16η νύχτα πολέμου, 16ο νυχτερινό διάγγελμα Ζελένσκι προς τον Ουκρανικό λαό. Τον βλέπουμε στο γραφείο του, στο Προεδρικό Μέγαρο, mm. να λέει ότι oh, οι Ουκρανοί θα α, υπομένουν αυτήν την εισβολή, τη ρωσική εισβολή και θα νικήσουν στο τέλος. Αναφέρεται σε όλες τις ε, πόλεις όπου ακόμα οι Ουκρανοί ανθίστανται. Δηλαδή, χαιρετίζει τους ήρωες στο Χάρκοβο, στο Τσερνίχιφ, στο Κίεβο, στη Μαριούπολη, στο Μικολάεφ. Μάλιστα, ε, αναφέρεται και στην απαγωγή του Δημάρχου της Μελιτόπολης, λέγοντας ότι όλο ο κόσμος τώρα θα μάθει το, ε, τα εγκλήματα πολέμου που η Ρωσία και προαναγγέλει ότι θα καταθέσει αίτηση και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για, αυ για αυτή την πράξη. Ο αριθμός των σκοτωμένων Ρώσων στρατιωτών στο έδαφος της Ουκρανίας ξεπερνά ήδη τους 12.000. 12.000! Ο αριθμός των τραυματιών κατακτητών είναι πολλαπλάσιος, λέει. Δεν καλέσαμε κανέναν από εδώ. Και γυρνώντας το διάγγελμά του στα Ρώσικα λέει: Επαναλαμβάνουμε σε κάθε έναν από εσά. Μπορείτε ακόμα να ξεφύγετε ανά πάσα στιγμή. Απλώ καταθέστε τα όπλα σα και πηγαίνετε από τη γη μα στο σπίτι σα. Ο αριθμό, μάλιστα, λέει των εχμαλωτισμένων και τραυματισμένων κατακτητών έχει φτάσει σε, τέ, σε τέτοιο βαθμό που έδωσε εντολή, έδωσε εντολή να δημιουργηθεί ένα Υπουργείο Συντονισμού για του εχμαλώτου πολέμου. Και τους τραυματίες πολέμου. Σήμερα καταλήγει όλοι κερδίζουν τη δόξα τη Ουκρανία ε, ε, μέσω ημών. Δείχνει στον κόσμο, δείχνουμε στον κόσμο ποιοι είναι οι Ουκρανοί και τι δύναμη έχουμε. Αντιστεκόμαστε, υπομένουμε, θα νικήσουμε. Mm. Έτσι καταλήγει προφανώς, το μήνυμά του. Ε, μέχρι αυτή την ώρα πάντω ο πρόεδρο τη Ουκρανία, ο Ζελένσκι, καταφέρνει και ψυχώνει. Εμψυχώνει και του πολίτε αλλά και τον ε, στρατό. Λοιπόν... Ε, τον βλέπουμε βέβαια εμφανώ. Ταλαιπωρημένο θα λέγαμε, ξενυχτισμένο, Συνήκο. αξίριστο, αλλά έτσι είναι ένας πολεμικός ηγέτης. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Φελίδη.